Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα πολυνομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι, πραγματική σκούπα με μια απέραντη σειρά επιμέρους ρυθμίσεων στα 100 τόσα άρθρα του, ρυθμίσεις οι οποίες καλύπτουν όλο σχεδόν το εύρος των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Τώρα, μπορεί αυτό το πολυνομοσχέδιο να είναι ετερόκλητο και να φαίνεται ότι δεν έχει και κάποια, τέλος πάντων, μια ορισμένη βασική κεντρική ιδέα την οποία και να αναπτύσσει. Ωστόσο, όπως θα δούμε, κάθε άρθρο του και κάθε ρύθμιση που αυτό εισάγει εναρμονίζεται απόλυτα και υπηρετεί πιστά την εφαρμοζόμενη αντιεκπαιδευτική πολιτική, καθώς τα περισσότερα άρθρα του επιχειρούν να αντιμετωπίσουν πολύ πρακτικά ζητήματα σε σχέση με την υλοποίηση ήδη ψηφισμένων νόμων, αντιεκπαιδευτικών νόμων ασφαλώς. Θα σταθούμε λοιπόν σήμερα στην πρώτη συζήτηση αυτή επί της αρχής του νομοσχεδίου, στις βασικές του πλευρές και τους κύριους άξονές του, οι οποίοι του χάρισαν εν πολλής και τον τίτλο του, υποσχόμενοι βέβαια να γίνουμε πιο αναλυτικοί και λεπτομεριακοί στις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής στη συζήτηση επί των άρθρων. Δεν τα λυπάται λοιπόν ούτε η σημερινή κυβέρνηση τα μεγάλα λόγια, και έτσι στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει αυτό το πολυνομοσχέδιο διαβάζει κανείς τις πρώτες κιόλας γραμμές της ότι με αυτό το νομοσχέδιο επιδιώκεται και εξασφαλίζεται, ακούστε, η στήριξη της μάθησης και η βελτίωση της απόδοσης των μαθητών και παράλληλα η αποφυγή της οικονομικής επιβάρυνσης των οικογένειών των μαθητών. Η στήριξη των μαθητών των απομακρυσμένων ορεινών περιοχών για τη φίτησή τους στο γυμνάσιο και την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης μέσω της λειτουργίας των αυτόνομων τάξεων. Διάλεξα δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Και πώς επιτυχάνεται, παρακαλώ, όλο αυτό το θετικό αποτέλεσμα? Μα όπως γράφει, με τον εξυγχρονισμό των διατάξεων που διέπουν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εννοώντας κυρίως τις ρυθμίσεις για την ψηφιακή εκπαιδευτική πύλη και το ψηφιακό φροντιστήριο που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο και το διαλαλεί από τον τίτλο του ακόμα. Έχει φυσικά προηγηθεί η ανάλογη επικοινωνιακή προετοιμασία της κοινής γνώμης, στην οποία πήρε μέρος μέχρι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών. Στο χωριό Ριζώματα της Συμμαθίας λοιπόν, με πρωταγωνιστές τον Πρωθυπουργό μαζί με τον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος σήμερα δεν είναι εδώ για να... Ναι, θα είναι κάπου αλλού, για να μην είναι εδώ, είναι προφανές. Περίσεψαν σε αυτά λοιπόν, σε αυτό το χωριό, περίσεψαν τα μεγάλα λόγια για την επανάσταση στην παιδεία και τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος που φέρνει το ψηφιακό σχολείο και το ψηφιακό φροντιστήριο. Και όλα αυτά που σε ένα σχολείο όπως το γυμνάσιο στα Ριζώματα της Συμμαθίας, όπου το εργαστήριό του της φυσικής την τρύπα του τοίχου την καλύπτουν με χαρτόνι το χειμώνα. Ενώ πολλοί εκπαιδευτικοί του προσλήφθηκαν, συνέχιζαν να προσλαμβάνονται μέχρι και τον Δεκέμβρη. Και όλα αυτά πότε? Όταν στα σχολεία οι σοβάδες πέφτουν όλο και πιο συχνά, με τα προβλήματα από τις απαρχαιωμένες υποδομές να έχουν γίνει πλέον ένα καθημερινό φαινόμενο. Η ψηφιακή αυτή όμως κοροϊδία απογειώνεται τελείως με το λεγόμενο ψηφιακό φροντιστήριο. Και λέμε κοροϊδία, γιατί είναι οι κυβερνήσεις όλες αυτές που μετατρέπουν το σχολείο και ιδίως το λύκειο σε ένα εξεταστικό, απέραντο και αποκλειστικό κέντρο, οδηγώντας τις λαϊκές οικογένειες να δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για να σπουδάσουν τα παιδιά τους, και εσείς τους τάζετε κάτι σαν χάντρες σε ηθαγενείς, ένα ψηφιακό, λέει, φροντιστήριο πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, ώστε να μπορούν να προετοιμαστούν για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Την ίδια στιγμή αυτή η ίδια κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα μέτρο στήριξης των σχολείων και των μαθητών που έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη, όπως μέσω
της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης, οι οποίες φυσικά συστηματικά υποβαθμίζονται. Στην πραγματικότητα όμως, και πίσω από όλες αυτές τις ψηφιακές μεγαλοστομίες, με τις ρυθμίσεις του σημερινού νομοσχεδίου, επιχειρείται να βάλετε τα φόπλακα στην ολοκληρωμένη λειτουργία των σχολείων σε απομακρυσμένες περιοχές και στην ανάγκη εκεί να έχουν αυτά τα σχολεία όλους τους εκπαιδευτικούς που απαιτούνται και οι οποίοι βέβαια θα μεταδίδουν τη γνώση διαζώσης και όχι μέσω της οθόνης. Ακόμα και στην περίπτωση της έγκρισης μιας αυτόνομης τάξης γυμνασίου σε δυσπρόσιτα μέρη, προβλέπεται με το σημερινό νομοσχέδιο και για αυτήν ακόμα την αυτόνομη τάξη προβλέπεται μια υβριδική λειτουργία, καθώς θα υπάρχει και εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τα μαθήματα που δεν θα καλύπτονται από τους λίγους εκπαιδευτικούς, για τα περισσότερα δηλαδή μαθήματα, από τους λίγους εκπαιδευτικούς που θα τοποθετούνται και θα έχουν φυσική παρουσία σε αυτά. Θα είναι μέχρι τρεις. Ψηφιακή δηλαδή υποκατάσταση της ζωντανής διδασκαλίας και εδώ. Πρόκειται, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, για μια εξέλιξη που μπορεί μεν να μοιάζει φανταχτερή, είναι όμως ιδιαίτερα επικίνδυνη. Γιατί ανοίγει το δρόμο, τον ψηφιακό δρόμο, και για νέο κλείσιμο σχολείων και για περισσότερες συγχωνεύσεις με εκείνα τα τόσο γνωστά σε εσάς, όσο και αντιλαϊκά όρια των αντοχών της οικονομίας, που επιβάλλουν τάχα το κλείσιμο των σχολείων μαζί με κάτι κομπογιανίτικα παιδαγωγικά δήθεν κριτήρια. Αλήθεια, με ποιο δικαίωμα πάτε να στερήσετε από τα παιδιά, από αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για στήριξη, αυτήν την τόσο αναγκαία διαπροσωπική επαφή με τους εκπαιδευτικούς? Από πότε αυτή η διαπροσωπική επαφή, το πιο κρίσιμο ίσως στοιχείο της παιδαγωγικής διαδικασίας, γίνεται digital? Με ποιο δικαίωμα υποβαθμίζεται συνεχώς την ενισχυτική διδασκαλία και την πρόσθετη διδακτική στήριξη, όταν όλοι αντιλαμβάνονται τη μεγάλη αξία που αυτές αποκτούν με την αναγκαία διαπροσωπική επαφή? Ξέρετε τελικά που θα οδηγήσει τα σχολεία μια τέτοια ψηφιακή μετάβαση? Ξέρετε που θα μεταβούν ψηφιακά οι μαθητές? Κατευθείαν στη μορφωτική υστέρηση. Εκεί θα μεταβούν. Και αυτό δεν μπορούν να το δεχτούν ούτε οι γονείς, ούτε οι εκπαιδευτικοί. Αντί λοιπόν να τάζετε και να διαφημίζετε διάφορα ψηφιακά εκπαιδευτικά υποκατάστατα, τα οποία βέβαια γεμίζουν με κέρδη τα σεντούκια των ψηφιακών ομίλων αρπακτικών, με τη βοήθεια και του Ταμείου Ανάκαμψης εδώ, κάντε λοιπόν κάτι πιο χρήσιμο, κάντε κάτι πιο ουσιαστικό. Στηρίξτε επιτέλους τα σχολεία με εκπαιδευτικούς, μόνιμους εκπαιδευτικούς, που τόσο λείπουν από αυτά, και δώστε στα σχολεία χρήματα. Ναι, χρήματα, προκειμένου να είναι ασφαλή και σύγχρονα. Τώρα, ανάμεσα στις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου, ξεχωρίζουμε αυτήν για τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, με την οποία προβλέπεται αυτός να υλοποιείται και από ιδιωτικούς οικονομικούς φορείς. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Μα φυσικά η κατάταξη και ο προσανατολισμός των μαθητών να γίνεται μέσα από διάφορα τεστ δεξιοτήτων και ερωτηματολόγια φτιαγμένα από τον ίδιο το ΣΕΒ, δηλαδή κομμένα και ραμμένα για τις ανάγκες του ΣΕΒ. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Παρακάτω, στο νομοσχέδιο και για το χώρο της ειδικής αγωγής, προβλέπεται ότι θα μπορούν να παρέχουν ειδική αγωγή και μάλιστα ως σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, ξέρετε ποιοι, και διάφοροι φορείς, αυτό γράφεται, και διάφοροι φορείς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για άτομα άνω των 15 ετών, λέτε. Αντί δηλαδή να ενισχύσετε ουσιαστικά την ειδική αγωγή, της αφήνετε χώρο, δίνετε χώρο με το νομοσχέδιο αυτό για την ιδιωτική πρωτοβουλία να κάνει business μέσα σε αυτήν. Με την ίδια ακριβώς λογική το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα και σε ιδιωτικούς φορείς να κυκλοφορούν μέσα στα σχολεία για να υλοποιούν μέχρι, ξέρετε τι, μέχρι και προγράμματα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας. Σοβαρά.
στις διατάξεις του τώρα για την επαγγελματική εκπαίδευση περιέχονται ρυθμίσεις, μια εναρμόνιση με τον πρόσφατο νόμο για την τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση, θεσπίζεται μια ψηφιακή πλατφόρμα για ηλεκτρονικές αιτήσεις, για επαγγελματικά προσόντα. Θα συλλέγονται λοιπόν στοιχεία, αλλά είμαστε επιφυλακτικοί. Μένει να δούμε και πώς θα αξιοποιηθούν όλα αυτά τα στοιχεία. Στο νομοσχέδιο φυσικά περιλαμβάνονται και αρκετές ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, ρυθμίσεις εφαρμογής του αντιδραστικού νόμου για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και συγκεκριμένα το πλαίσιο της λειτουργίας και οι αρμοδιότητες της ΕΘΑΕ, της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε ό,τι αφορά την κρατική εποπτεία των ιδιωτικών πανεπιστημίων, όπως η άδεια εγκατάστασης, η πιστοποίηση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας, του νομικού προσώπου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έτσι τα λέμε τώρα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, η περιοδική αξιολόγηση και πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών αυτών των νομικών προσώπων, η αξιολόγηση της ερευνητικής του δραστηριότητας κτλ. Κτλ. Ως επιστέγασμα μάλιστα της προώθησης μιας μεγάλης αγοράς ανώτατης εκπαίδευσης, όπου θα χωράνε και τα δημόσια και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘΑΕ εισηγείται τη διαμόρφωση και συγκρότηση του ακαδημαϊκού χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης. Είναι προφανής, είναι διάχυτη η αγωνία της κυβέρνησης και του Υπουργείου να τακτοποιηθούν διάφορες εκκρεμότητες και παραφωνίες εν ώψη του ανοίγματος της αγοράς στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ειδικά σε θέματα αναγνώρισης τίτλων σπουδών και ανασυγκρότησης του ακαδημαϊκού χάρτη. Εδώ ακριβώς είναι που προσδιορίζεται και ο ρόλος της ΕΘΑΕ ως εκείνος ο μόνιμος μηχανισμός της ανασυγκρότησης του ακαδημαϊκού χάρτη. Φυσικά τα κριτήρια αυτής της ανασυγκρότησης είναι τα γνωστά, θα υπόκεινται στη λογική του κόστους ωφέλους, με μια τριτοβάθμια εκπαίδευση πλήρως εμπορευματοποιημένης, με τα πανεπιστήμια να λειτουργούν ανταγωνιστικά ως εταιρείες και πάντα στη λογική της αυτονομίας. Η απλοποίηση δε της διαδικασίας της κατάργησης των τμήματων των δημοσίων πανεπιστημίων είναι και ένας προάγγελος, αν θέλετε, για το τι θα επακολουθήσει σε επίπεδο περιστολής της κρατικής χρηματοδότησης και πίεσης από τον ανταγωνισμό των τμήματων των δημοσίων πανεπιστημίων με τα αντίστοιχα των ιδιωτικών. Οι αρμοδιότητες που προβλέπετε για την ΕΘΑΕ νομίζουμε ότι αποτυπώνουν ξεκάθαρα το στίγμα της πολιτικής σας και τις προτεραιότητές σας. Νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ανοίγουν και δημόσια τμήματα κλείνουν. Δύο λόγια για τις διατάξεις που αφορούν τον αθλητισμό και συγκεκριμένα για το ζήτημα των ορίων και των θητιών στις ομοσπονδίες. Ήταν τέσσερα χρόνια περίπου πριν, όταν με νόμο φωτογραφικό τότε η κυβέρνηση και με υπουργό τον κύριο Αβγενάκη απέκλειε κόσμο από τα διοικητικά συμβούλια των ομοσπονδιών, θεσπίζοντας όρια ηλικίας και όρια θητιών. Ήρθε βέβαια η δικαιοσύνη και έκρινε αυτά τα όρια ως αντισυνταγματικά. Σε κάθε περίπτωση νομίζω όλοι καταλαβαίνουν ότι την ανανέωση και τη διαδοχή, εάν υποτεθεί ότι αυτός ήταν ο στόχος σας, την ανανέωση και τη διαδοχή την καλλιεργείς και την προετοιμάζεις, δεν την επιβάλλεις με νόμο. Και βέβαια και οι διεθνείς ομοσπονδίες είπαμε ότι μια χαρά μπορούσαν και εξακολουθούν να μπορούν να συνεννοηθούν με τις εγχώριες για τέτοια ζητήματα. Και ενώ λοιπόν στη διαβούλευση η αρχική διατύπωση γύρω από αυτό το ζήτημα θα έλεγε κανείς ότι βρισκόταν σε μια θετική κατεύθυνση, αυτό που ήρθε τελικά στο νομοσχέδιο είναι κάτι πολύ χειρότερο. Βάζει ακόμα περισσότερους αποκλεισμούς. Δεν ξέρω, θέλετε κάποιος να αποκλείσετε, να μας το πείτε καθαρά. Τι να πούμε, για παράδειγμα ότι το μισό συμβούλιο του ΤΑΕΚ Βοντό της Ομοσπονδίας δηλαδή δεν θα μπορεί να βάλει υποψηφιότητα με αυτές τις διατάξεις. Γιατί κάνουν ζημιά αυτοί οι άνθρωποι στον αθλητισμό? Αν δεν κάνω λάθος εκλέχτηκαν, δεν διορίστηκαν, δεν τους έβαλε κανείς εκεί. Τι κακό έχει κάνει για παράδειγμα ο γραμματέας του τένις που εκλέγεται τόσα χρόνια εκτός από την ελληνική και στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, ως εκπρόσωπος της χώρας μας, τον οποίο άνθρωπο θα τον αποκλείσουμε στην ίδια του τη χώρα? Ξέρετε, δεν υπερασπιζόμαστε εμείς με όλους αυτούς, με πάρα πολλούς μάλλον από αυτούς,
Είμαστε πολιτικά σε άλλη πλευρά. Έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο το λογικό και το δίκαιο. Ζητάμε λοιπόν να επαναφέρετε αυτό που είχε πρώτο διατυπωθεί στη διαβούλευση και να το συζητήσουμε και να το βελτιώσουμε αν θέλετε. Συνοψίζοντας και για να κλείσω, είμαι ακριβώς στον χρόνο, νομοθετείτε προκειμένου να υλοποιηθεί και να προχωρήσει ακόμα περισσότερο, γιατί αυτή είναι η κεντρική ιδέα, ή μάλλον η βασική ιδέα του νομοσχεδίου, να προχωρήσει ακόμα περισσότερο η στρατηγική για ένα σχολείο διαφοροποιημένο, κατηγοριοποιημένο, ένα σχολείο που θα λειτουργεί με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς και με τους ιδιώτες βέβαια να αλωνίζουν μέσα σε αυτό. Και αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο στοχοποιείται και εκφοβίζεται τους εκπαιδευτικούς, τους αγωνιζόμενους ενάντια σε αυτά τα μέτρα σας εκπαιδευτικούς, με κάτι αυταρχικές εγκυκλίους και με συνεχείς δικαστικές προσφυγές κατά των ομοσπονδιών τους. Ο αυταρχισμός όμως, κυρία Υπουργέ, δεν είναι παρά η έκφραση της αδυναμίας σας. Να πείσετε για την πολιτική σας. Δεν είναι έκφραση δύναμης, είναι έκφραση αδυναμίας. Για όλους αυτούς τους λόγους, καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο, θα τοποθετηθούμε αναλυτικά, με πολλούς τρόπους και διάφορες μορφές. Έχουμε και κάποια άρθρα που βεβαίως θα τα υπερψηφίσουμε. Θα τοποθετηθούμε αναλυτικά για κάθε άρθρο ξεχωριστά στη σχετική συζήτηση. Σας ευχαριστώ.